Δεν έχει καταμετρηθεί και η Λέλαπα που έρχεται με το λογαριασμό του ρεύματο, κύριε Ραυτόπουλε, και θα ήθελα ένα σχόλιο και σε αυτό, γιατί εγώ είμαι πεπισμένο πω όλη αυτή η φαρσοκομωδία με τα χρωματιστά τιμολόγια έχει ω μόνο στόχο όταν έρθουν οι φουσκωμένοι λογαριασμοί να κουνάνε το δάχτυλο στου πολίτε ότι δεν διάλεξαν το σωστό χρώμα. Αυτή είναι να. η πολιτική υποκρισία. Και πριν απαντήσεις αυτό που λέει ο Αδρέσφα Μακυριακόπουλο, κύριε Ραυτόπουλε, θέλω να δούμε και ένα ντοκουμέντο. Ανδρέα, θα το δούμε όλοι μαζί. Που δείχνει πώ καταραίει, γιατί πραγματικά είναι το κουμέντο, ο μύθος ότι για τι αυξήσει των τελευταίων ετών ο, για την ενέργεια. Αυτή λέει η. Ο, 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 πούτιν, πολύ, ο, ο πούτιν. πούτιν. Πάμε να το δούμε, παιδιά. Δώστε μου το βίντεο 2 που δείχνει ότι ακόμα και η Ουκρανία είναι φτηνότερη από εμά. Mm. Το βίντεο 2, παρακαλώ, που λέει που δείχνει πως η Ουκρανία είναι ακόμα και από την Ελλάδα φτηνότερη. Πάμε να το δούμε, σας παρακαλώ. Η αμήχανη στιγμή να τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ στα κανάλια και να λε ότι η ακρίβεια στην ενέργεια οφείλεται στον πόλεμο στην Ουκρανία και να ανακαλύπτει ότι στην Ουκρανία η ενέργεια είναι φθηνότερη. Φθηνότερη λοιπόν και από την Ελλάδα. Προσεπίρωση αυτού που λέει ο Ανδρέα Παπακυριακόπουλο.